Πρώτα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας να απευθύνουμε χαιρετισμό στο συνέδριό σας. Ένα συνέδριο το οποίο θα καταλήξει σε σημαντικές αποφάσεις, είτε έτσι είτε αλλιώς, για το μέλλον του κινήματος και για την οργάνωση των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται την ίδια ώρα που εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, χιλιάδες εργαζόμενοι διαδηλώνουν όλες τούτες τις μέρες σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας μέτρα για την προστασία του εισοδήματός τους, της δουλειάς και της υγείας των ίδιων και των οικογενειών τους. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται σε πολύ δύσκολες για τους εργαζόμενους συνθήκες. Με την ακρίβεια στα βασικά είδη κατανάλωσης να έχει γονατίσει κυριολεκτικά τη λαϊκή οικογένεια. Με την εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα, τιμές που δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, όπως αρέσκεται η κυβέρνηση να παρουσιάζει, αλλά τιμές στα ύψη ως αποτέλεσμα εκείνης της πολιτικής της απελευθέρωσης της ενέργειας και της λεγόμενης πράσινης παναθεμάτους μετάβασης από λιγνητοποίηση, χρηματιστήριο ρήπων, μιας πολιτικής στην οποία βήμα-βήμα υλοποίησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, καθιστώντας το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιμο. Με την απαράδεκτη κατάσταση στην υγεία, που φτάνει μέχρι το σημείο τα νοσοκομεία της πόλης μας να στενάζουν κάτω από τεράστιες ελλείψεις, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι στα όρια τους και αρκετοί να παρετούνται από τα καθήκοντά τους. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που νοσοκομεία της πόλης μας, όπως το Παναγία στην Κρίνη και το Λιμωδόν στη Λαμπρά και στην Τούμπα, παραμένουν προκλητικά κλειστά παρά τις εκκλήσεις των ειδικών. Με την εργασιακή ζούγκλα που επεκτείνεται γρήγορα και θέλει η καημένη, αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τη βιτρίνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Εργασιακή ζούγκλα που για σας τους εργαζόμενους σημαίνει γενίκευση της εργασιακής ευελιξίας και δουλειάς με ωράρια μέχρι εξάντλησης. Με τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφίσει και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, και με την αιχμή όλων αυτών των αντεργατικών νόμων, όπως αποτελούν οι αντιδραστικοί νόμοι Χατζηδάκη, αλλά και Βρούτσι, Παύλα Αχτσιόγλου, βλέπουμε να δυναμώνει η επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και από την κυβέρνηση και από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η σκληρή καθημερινότητα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, και αυτή η καθημερινότητα είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Είναι με λίγα λόγια τα χαΐρια ενός κράτους, του αστικού κράτους, το οποίο εμφανίζεται επιλεκτικά ανίκανο να πάρει μέτρα για τις λαϊκές ανάγκες, αφού αυτές αντιμετωπίζονται ως κόστος, και την ίδια στιγμή εμφανίζεται ικανότατο για να προστατέψει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το κράτος που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μεθ, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, να οργανώσει μια ενημέρωση της προκοπής για τον εμβολιασμό, να εξασφαλίσει αίθουσες για την καθαριότητα και την υγιεινή στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, είναι το ίδιο ακριβώς κράτος που αποζημιώνει πλουσιοπάροχα τους ιδιώτες κλινικάρχες και τους άλλους επιχειρηματίες της υγείας, είναι το ίδιο που δίνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια παρακαλώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, ενώ, για να μην ξεχνιόμαστε, έχει θεσπίσει και εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές. Για δείτε επίσης πού προορίζονται τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στο μεγάλο κεφάλαιο, στις πράσινες, λέει, επενδύσεις, στην ψηφιακή οικονομία, που φέρνει κέρδη βέβαια για αυτούς, αλλά για τους εργαζόμενους ακρίβεια, απολύσεις και ανασφάλεια. Και όταν μιλάνε για τη συνέχεια αυτού του κράτους, εσείς ξέρετε, τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής εννοούν. Γι' αυτό και η κάθε κυβέρνηση συνεχίζει το αντιλαϊκό της έργο από εκεί που το άφησε η προηγούμενη.
τη συνέχεια αυτού του κράτους, τη βλέπουμε και στην εμπλοκή της χώρας μας, στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή μας. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για τη συμφωνία τους με όλες τις νατοϊκές αποφάσεις. Σηκώναν το χεράκι τους και συμφωνούσαν για τη συμβολή τους στη διεύρυνση και επέκταση αυτού του δολοφονικού υπεριαλιστικού οργανισμού. Έχουν μετατρέψει τη χώρα μας δυστυχώς σε θήτη άλλων λαών, όμως μπορεί ταυτόχρονα να γίνουμε και θύμα, αφού αυτόματα γίνεται η χώρα μας στόχος πιθανών αντιπίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη, γιατί η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία με την απαράδεκτη, την καταδικαστέα στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας είναι το αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία. Δεν προέκυψε ξαφνικά, δεν έπεσε από τον ουρανό για τις σφαίρες επιρροής, τα μερίδια αγοράς, τα ενεργειακά σχέδια, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας. Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο ότι ο λαός μας και οι λαοί της περιοχής δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν αν συστρατευτούν με τον έναν ή τον άλλον υπεριαλιστή, με το να διαλέξουν δηλαδή με ποια πλευρά θα ματώσουν. Ιδίως για εμάς εδώ, ιδίως για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει και αυτό το νατοϊκό στρατηγείο του NRDC, στο πρώην τρίτο σώμα στρατού που παίζει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο για τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ενώ για τους ίδιους σκοπούς αξιοποιείται και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μας. Μια εμπλοκή που κάθε άλλο παρά αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Το ΚΚΕ, δηλώνουμε και από αυτό το βήμα, θα συνεχίσει την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο για να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, για να μην σταλεί κανένα στρατιωτικό σώμα, ούτε ένας Έλληνας φαντάρος στην Ουκρανία ή σε οποιασδήποτε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές. Και βέβαια το ΚΚΕ στέκεται και θα στέκεται πάντα δίπλα στην προσπάθεια των εργαζομένων κάθε κλάδου να σηκώνουν ανάστημα, να οργανώνουν την αντεπίθεσή τους, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Άλλωστε, το ΚΚΕ ήταν που μπήκε μπροστά και ξεσκέπασε τα όσα προκλητικά για τη ζωή και τα δικαιώματά σας περιέχονται στο έκτρωμα Χατζηδάκη, γιατί έκτρωμα είναι, που προσπαθεί να το πλασάρει ως σύγχρονο και ως ελεύθερη επιλογή. Ένα νομοσχέδιο Χατζηδάκη που ήρθε βέβαια να κουμπώσει μια χαρά και με τα προηγούμενα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ. Κρύβοντας το Υπουργείο της Εργοδοσίας, γιατί τέτοιο είναι, ότι με το νομοσχέδιο αυτό έκτρωμα η ελευθερία του εργαζόμενου τελειώνει κυριολεκτικά στις πύλες και τις πόρτες των χώρων δουλειάς στην έναρξη κάθε βάρδιας. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να απαντούν αγωνιστικά οι εργαζόμενοι στις προκλήσεις των κυβερνήσεων και των μεγαλοεργοδοτών, σε όλους τους αντεργατικούς νόμους που συνεχίζουν μια χαρά να ψηφίζονται και μετά τα μνημόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να βάλει ο λαός τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις, για να γίνει πρωταγωνιστής, όχι θεατής. Να μην αναζητά σωτήρες στα κόμματα και στις πολιτικές που δοκιμάστηκαν επανειλημμένα και που ευθύνονται για αυτά που ζούμε τώρα, αλλά να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, συνειδητοποιώντας και από τους ελπιδοφόρους αγώνες των υγειονομικών, των εργαζομένων στην Κόσκο πριν από λίγες μέρες, της e-food, αυτόν τον ηρωικό αγώνα των παιδιών με τα μηχανάκια, της Λάρκο, ότι μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει το λαό. Η δράση του ΚΚΕ μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, φίλες και φίλοι, έχει σκοπό. Αποσκοπεί στο ζωντάνεμα και τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, να γίνουν βήματα στην ανασύνταξη του κινήματος, ώστε να περάσει στην αντεπίθεση για την υπεράσπιση, αλλά και για τη διεύρυνση των σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό θέλουμε να γίνει και για το εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα εργατικό κέντρο με μεγάλη ιστορία στους ταξικούς αγώνες της πόλης και της πατρίδας μας.
Εκ μέρους λοιπόν του ΚΚΕ σας ευχόμαστε καλές εργασίες στο συνεδριό σας.